Είναι γνωστοί οι λόγοι της παρουσίας του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, στην Καβάλα. Έχουμε την ομαρχιακή συνδιάσκεψη στα πλαίσια ανάλογων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και εν ώψη της προσυνεδριακής συνδιάσκεψης που θα γίνει το Σάββατο στην Ξάνθη. Είναι μεγάλη μας χαρά που παρευρίσκεται εδώ. Χαιρετίζουμε τους αγώνες που δίνει στην Ελληνική Βουλή για την ενημέρωση του ελληνικού λαού και κατά κάποιο τρόπο καυχόμαστε κι εμείς για την παρουσία του. Εμείς ευελπιστούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, αφού έχασε 4 μήνες τη λεγόμενη σκληρή διαπραγμάτευση, θα κατορθώσει να φτάσει σε μια συμφωνία με τους εταίρους. Η συμφωνία είναι απαραίτητη, γιατί χωρίς αυτήν η Ελλάδα θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολες, σε πολύ δύσκολες ώρες. Η χθεσινή εξέλιξη με την οπισθοχώρηση του κυρίου Τσίπρα ως προς τις έως εκείνη τη στιγμή λεγόμενες κόκκινες γραμμές, λέει τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά θέματα, δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει ίσως καταλάβει το μέγεθος της ευθύνης που έχει αναλάβει. Βεβαίως, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία και με το καλό θα κλείσει η συμφωνία, θα πρέπει να πει και ένα μεγάλο συγγνώμη στον ελληνικό λαό για όλα τα ψέματα που έλεγε 4 χρόνια. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν ενταθεί και δεν οφείλεται αυτή η ένταση μόνο σε λάθη της κυβερνήσεως, αλλά οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους, κυρίως όσον αφορά την κατάσταση της Συρίας. Όμως δυστυχώς αυτοί οι αντικειμενικοί λόγοι έχουν επιτανθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το βασικό λάθος της κυβερνήσεως Τσίπρα, που έστειλε το μήνυμα σε όλες τις πιάτσες των διακινητών λαθρομεταναστών, το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή και θα σας περιμένει. Το έκανε με δύο κινήσεις, τραγικά λανθασμένες και οι δύο. Η πρώτη με το κλείσιμο των κέντρων φύλαξης μεταναστών και διαφημίζοντας αυτή την κίνηση ως ένα μέτρο ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στέλνοντας το σήμα στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές και αλλού ότι εδώ πλέον οι μετανάστες θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση, και ανακοινώνοντας ότι όποιος φτάνει στην Ελλάδα, ασχέτως αν είναι πρόσφυγας ή όχι, θα λαμβάνει εξάμηνη νόμη άδεια παραμονής. Πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Απρίλιο του 2014, είχατε έρθει στην Καβάλα και είχατε επισκεφθεί το παλιό νοσοκομείο. Φεύγοντας, είχατε υποσχεθεί στους τότε βουλευτές και στην τοπική αυτοδιοίκηση ότι επιστρέφοντας στην Αθήνα θα τακτοποιήσετε την εκκρεμότητα, γιατί το διεκδικούν και το δημόσιο και ο Δήμος Καβάλας. Δεν κάνατε τίποτα. Το αντίθετο. Είχαμε συνάντηση και με τον παλαιό δήμαρχο. Και εγώ δεν πρόλαβα να μιλήσω με τη νέα δήμαρχο, είχα μιλήσει ως υποψηφία. Γιατί υποσχέθηκα έφυγα αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές, ένα μήνα μετά από το Υπουργείο. Και είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση για το πόσο νομικά είναι ένα νομικά επιπλεγμένο θέμα. Γιατί για το Υπουργείο Υγείας παραμένει η ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας. Για το Δήμο Καβάλας είναι διεκδικούμενο για ιδιοκτησία από το Δήμο Καβάλας. Παρά τα αυτά, η θέση μου παραμένει, εγώ όπως αναλαμβάνω, έφυγα ένα μήνα μετά από το Υπουργείο από εκείνη τη συνάντηση, εν μέσω δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, που ήταν ο ενδιάμεσο ένα μήνα, δεν μπορούσε να ληφθεί καμία απόφαση. Υπενθυμίζω ότι οι εκλογές ήταν 25 Μαΐου. Η συνάντησή μου στην Καβάλα έγινε, αν θυμάμαι καλά, 25 Απριλίου και 6 Ιουνίου έφυγα από το Υπουργείο. Η θέση μου παραμένει όμως η ίδια. Πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να αξιοποιηθεί από το Δήμο Καβάλας. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και αν η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα λάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, εγώ θα την υποστηρίξω. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στον κόσμο. Και περιμένει ο κόσμος να ακούσει, δηλαδή εγώ προχτές άκουσα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το εξής τραγελαφικό. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή. Μήπως πρέπει να πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάνα κυβότιο γάλατα ή μακαρόνια ή αυτό. Φτάσαμε σε τέτοια σημεία ο κόσμος. Υπήρχε λοιπόν η προγενέστερη κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία που είχε πάρει κάποια μέτρα, που δεν άρεσε αυτό στον κόσμο, που έδωσε τη θέση της στην κυβέρνηση του Τσίπρα. Όμως αυτή η κατάσταση είναι. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης έχει πάει περίπατο. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή όμως ο κόσμος περιμένει, έστω και από εσάς, να ακούσει κάτι, κάτι πολύ σταθερό, κάτι που να τον καθησυχάσει. Τι θα μπορούσατε να του πείτε από αυτό το βήμα, από την Καβάλα που είστε εδώ σήμερα? Την ευθύνη διακυβερνήσεως της χώρας την έχει ο κύριος Τσίπρας, δεν έχει ο κύριος Σαμαράς. Το μήνυμα της βεβαιότητας μπορεί να το βγάλει ο κύριος Τσίπρας, δεν το βγάλει ο κύριος Σαμαράς. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει την ευθύνη να κλείσει συμφωνία. Αυτό μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς και το κάνει είναι. Πήγε στην Ευρώπη και μίλησε με τους Ευρωπαίους και τους είπε: παιδιά, εντάξει, είναι αυτός που είναι. Αλλά βάλτε πλάτη, γιατί δεν μιλάμε την Ελλάδα, δεν μιλάμε τον Τσίπρα. Και στη Βουλή είπε ότι αν φέρει μια συμφωνία, είμαστε εδώ για να δούμε πώς θα σας βοηθήσουμε. Ενώ ο Τσίπρας στο Σαμαρά από το πρωί στο βράδυ τον έβριζε και δεν ψήφισε τον άρθρο ενός νόμου. Αν δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πάντως η ευθύνη για το πού θα πάει η χώρα, για το αν αυτός που έχει πάει τρόφιμα στο σπίτι θα τα χρειαστεί ή όχι, είναι στον Τσίπρα.